Τώρα, έχουμε λοιπόν, όπως είδατε, δύο διαδικασίες. Η μία είναι η μόλυνση του κυττάρου από τον ιό και η άλλη είναι όταν ενσωματωθεί το γονιδίωμα του ιού στο κύτταρο, η δράση των ογκοπρωτεϊνών. Εάν θελήσει κανείς να προλάβει λοιπόν αυτή τη διαδικασία με κάποιο εμβόλιο, θα πρέπει ή να κάνει ένα προφυλακτικό εμβόλιο το οποίο δεν θα επιτρέψει στον ιό να προσβάλλει το κύτταρο, ή αν θέλει να δράσει ουσιαστικά κυταροτοξικά, τότε θα είναι ένα θεραπευτικό εμβόλιο που θα δράσει εναντίον των ογκοπρωτεϊνών. Το εμβόλιο που υπάρχει σήμερα είναι το εμβόλιο εναντίον της L1 πρωτεΐνης και είναι ένα προφυλακτικό εμβόλιο. Και μιμείται βασικά τη λεγόμενη χημική ανοσία. Μιμείται, δημιουργεί αντισώματα δηλαδή, θεραπευτικά εμβόλια, γίνονται πολλές προσπάθειες να βγουν, δεν έχουν βγει μέχρι στιγμής. Τι είναι το εμβόλιο, νομίζω ότι ενδιαφέρει αυτό. Σας ξαναλέω, αυτός είναι ο ιός, το καψίδιο και μέσα είναι το DNA. Εδώ είναι η περιοχή του DNA, η οποία είναι υπεύθυνη, όπως σας είπα, για την δημιουργία της L1 πρωτεΐνης. Κατάφεραν στο εργαστήριο, πήραν το τμήμα του DNA αυτού, το βάλανε μέσα σε ευκαριωτικά κύτταρα και παρήχθησαν τα μονοπεπτίδια και πολυπεπτίδια της L1 πρωτεΐνης και ο του θαύματος βρέθηκε ότι τα πολυπεπτίδια αυτά, όταν βρεθούν 5-5 μαζί, συνέρχονται σε μια δομή σχεδόν προκαθορισμένη και δημιουργούν αυτό εδώ το καψίδιο, το VLP, το Virus-like Particles, το οποίο πρακτικά είναι πανομοιότυπο με το καψίδιο αυτό από την L1 πρωτεΐνη, απλώς είναι άδειο. Και αυτό το άδειο καψίδιο ενίεται στο άτομο και δημιουργούνται τα αντισώματα εναντίον της L1 πρωτεΐνης. Αυτό έχει να κάνει και με τη συζήτηση των παρενεργειών, των πιθανών παρενεργειών από το εμβόλιο. Δεν γίνεται λοιπόν ένεση του ιού στο άτομο, δεν υπάρχει πιθανότητα να νοσήσει το άτομο από τον ιό κάνοντας το εμβόλιο. Είναι η χορήγηση απλώς τμήματων μιας πρωτεΐνης και η δημιουργία αντισωμάτων εναντίον της πρωτεΐνης αυτής. Και πάλι η πρωτεΐνη αυτή, εδώ είναι τα τμήματα τα οποία είναι τα κυρίως αντιγονικά, δεν έχουμε χρόνο, και βλέπετε ακριβώς ότι εδώ έχουμε το VLP και όταν υπάρχουν τα αντισώματα, πάει να μπει ο ιός, υπάρχουν τα αντισώματα και δεν τον αφήνουν να μπει στο κύτταρο και προστατεύεται το άτομο. Σας είπα και πάλι, η τύπη 16-18 είναι η πιο σημαντική. Βλέπετε εδώ, το 50% είναι ο 16, άλλο ένα 20% είναι ο 18. Άρα λοιπόν οι άλλοι όλοι τύποι είναι πολύ 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 λιγότερο επικίνδυνοι. Για τους λόγους αυτούς, τα δύο εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν είναι το ένα, το λεγόμενο Gardasil, το οποίο είναι τετραδύναμο, προφυλάσσει από τους 16 και 18, που είναι οι καρκινογόνοι, και κατάφερε η εταιρεία αυτή και έβαλε μέσα και τους τύπους 6 και 11 που είναι υπεύθυνοι για τα κονδυλώματα. Δηλαδή το εμβόλιο αυτό προφυλάσσει από τον καρκίνο μέσω του 16-18, από το 70% 75, αλλά παράλληλα και από τα κονδυλώματα. Το άλλο το εμβόλιο που υπάρχει, το Cervarix της εταιρείας Glaxo, αυτό είναι ένα αμυγός αντικαρκινικό εμβόλιο, προφυλάσσει από τους τύπους 16 και 18. Δεν προφυλάσσει από τα κονδυλώματα. Διαφέρουν τα δύο εμβόλια βέβαια και σε ορισμένες άλλες παραμέτρους. Φερρυπίν στην αντιγονικότητα, έχουν έκδοχο διαφορετικό κλπ. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πάνω στον εμβολιασμό, αλλά θα θελήσω να επεκτείνω την όλη συζήτηση, γιατί πλέον ξεκίνησε η ιστορία αυτή από την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, μιας νόσου η οποία είναι υπαριθμών 2 κακοήθης νόσος των γυναικών παγκοσμίως, υπαριθμών 1 κακοήθης νόσος των γυναικών και αιτία θανάτου γυναικών στον τρίτο κόσμο, και αφορά όχι σε μεγάλης ηλικίας γυναίκες, αλλά αφορά κυρίως σε γυναίκες νεαρής ηλικίας από 25 μέχρι 45 ετών, που πολλές από αυτές είναι άτοκες και όλα αυτά τα διάφορα. Σήμερα, και βλέπετε εδώ τον Bill Gates ή τη γυναίκα του, κάνανε τη λεγόμενη Gates Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, και δώσανε πραγματικά δισεκατομμύρια, κυρίως σε χώρες του τρίτου κόσμου, για να μπορέσει να γίνει ευρύ εφαρμογή του εμβολιασμού και όχι μόνο, και ορισμένες άλλες πρωτοβουλίες. Είναι ένα πρόβλημα ο εμβολιασμός και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι, αφού ξεκίνησε από την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, στα επόμενα χρόνια βρέθηκε ότι δεν προκαλεί ο HPV μόνο καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας.
Σας δίνω το παγόβουνο. Δηλαδή, ξέραμε αυτό που είναι πάνω από το νερό και σιγά σιγά βγαίνει αυτό που είναι και κάτω από το νερό. Σας λέω απλώς και μόνο ότι υπάρχουν και πάλι τελευταίες μεταναλύσεις που συνδέουν τον HPV και την ύπαρξη αλλοιώσεων από τον HPV στα άτομα που έχουν συστηματικό ερυθυματώδη λύκο. Λοιπόν, σύνοδο της εταιρείας που θα κάνουμε Σεπτέμβρη, θα δείτε ότι θα υπάρχουν εκεί μέσα οι ουρολόγοι, οι δερματολόγοι, οι οτορίνο-λαρυγκολόγοι, οι παιδίατροι, θα έρθουν οι ανοσολόγοι και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Περίπου το 100% από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας οφείλεται στον HPV. 35 είναι πολύ περισσότερο, είναι γύρω στο 45 με 60 από τον καρκίνο του εδίου. Το 90% του καρκίνου του κόλπου. Στον προκτό, υπόψη ότι το εμβόλιο έχει πάρει ένδειξη πλέον και στην Αμερική και στην Ευρώπη για πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, πρόληψη του καρκίνου του εδίου, πρόληψη του καρκίνου του κόλπου και πρόληψη του καρκίνου του προκτού και στα δύο φύλλα. Λοιπόν, έχουμε τον στόματο φάριγγα και τον λάριγγα, υπόψη ότι η επίπτωση των καρκίνων των αμυγδαλών με βάση μια σουηδική τελευταία μελέτη έχει επταπλασιαστεί. Ο καρκίνος του στοματοφάριγγα και των αμυγδαλών έχει επταπλασιαστεί τα τελευταία 8 χρόνια στη Σουηδία. Θεωρείται πλέον και από επίσημα φόρα ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση τουλάχιστον ενός τύπου του καρκίνου του στοματοφάριγγα με τον HPV. Ο καρκίνος του πέους, όπως ξέρετε, είναι σπάνιος, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα, αλλά ναι, υπάρχει συσχέτιση και εκεί με τον HPV. Υπάρχει μέχρι και στους οφθαλμούς και λοιπά έχει βρεθεί ότι μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Και κοιτάξτε τώρα το πιο ενδιαφέρον. Είναι τα διάφορα όργανα εκεί στην αρχή και βλέπετε τα ποσοστά στα οποία σχετίζεται το HPV. Βλέπετε στο πέος το 40% αναφέρεται, πάνω από το 80% στον προκτό, 36-24% έχουν μεγαλώσει αυτά τα νούμερα εδώ στο στοματοφάριγγα, 90% στον κόλπο κλπ. Λοιπόν, ποιοι τύποι είναι αυτοί που προκαλούν αυτούς τους μη τραχυλικούς καρκίνους? Σε ένα ποσοστό 80, 50, 60, 90, 90, 90 είναι ο 16 και ο 18. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει αυτό για την πρόληψη, την πρωτογενή των καρκίνων αυτών. Δηλαδή το άτομο που θα εμβολιαστεί εναντίον του 16-18 δεν προστατεύεται μόνο αν είναι κορίτσι από τον καρκίνο του τραχύλου μήτρας, αλλά και από τα άλλα τα όργανα. Και πλέον, σας το ξαναλέω, ότι η ένδειξη για τον εμβολιασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι για παιδιά 9 έως 15 ετών. Παιδιά σημαίνει αγόρια και κορίτσια. Και υπάρχει επίσημη ένδειξη σήμερα και για τον εμβολιασμό των αγοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες και από ό,τι γνωρίζω μέσα είτε σε αυτόν τον χρόνο είτε στον επόμενο η ένδειξη αυτή θα υπάρχει και στην Ευρώπη. Υπήρχε στην αρχή, η Αυστρία έχει ξεκινήσει να εμβολιάζει τα αγόρια αλλά για λόγους καθαρά οικονομικούς σταμάτησε και θα δείτε τι εννοώ, οικονομικούς λόγους. Υπόψη, ναι, βλέπετε εδώ πέρα ότι ήδη υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε ότι μήπως ο καρκίνος των αμυγδαλών είναι μία ένδειξη για HPV vaccination αντίον 16-18. Δηλαδή δεν υπάρχουν ακόμα πιστοποιημένες μελέτες που να λένε ότι τα άτομα που εμβολιάστηκαν είχαν λιγότερο καρκίνο των αμυγδαλών. Τώρα βγαίνουν αυτά, μελέτες αρχίζουν και δημιουργούνται και τρέχουν, θα βγουν τα αποτελέσματα αργότερα, αλλά η λογική το λέει ότι αφού βρέθηκε ο ίδιος τύπος σε αυτούς τους καρκίνους και αυτοί οι καρκίνοι αυξάνονται, εάν εμβολιάσει κανείς το άτομο θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Αναφέρεστε και στα δύο φύλλα. Και στα δύο φύλλα, βεβαίως. Βεβαίως. Υπόψη είναι ότι ο καρκίνος του στοματοφάριγγα είναι πιο συχνός στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες, ενώ ο καρκίνος του προκτού είναι πιο συχνός στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Ο HPV σχετιζόμενος. Οι άντρες έχουν μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνου στοματοφάριγγα αμυγδαλών. Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνου προκτού. Δεν ξέρω αν... Άκουσα ότι στην κλινική που είναι ο κύριος Χατζηχρήστου υπάρχει ειδικό εξωτερικό ιατρείο το οποίο ασχολείται με την αντιμετώπιση των θυλωματοδών, πώς το λέτε, αλλοιώσεων στην περιοχή... Ας το πει ο κύριος Κολιάκος που συμμετέχει.
Κύριε Σκολιάκος. Ναι, πώς είναι, ο τίτλος πώς είναι του εξωτερικού γιατρίου. Πώς. Ωραία. Εδώ το βλέπετε, Anal Neoplasia Clinic. Δηλαδή, ήδη αρχίζει η ιστορία και βρίσκει όλο και περισσότερους θεατές υπό την έννοια ότι η περιοχή όλη αυτή πλέον πρέπει να ελέγχεται ως πρόληψη δεύτερο γενής, γιατί η πρώτο γενής είναι το εμβόλιο, δεύτερο γενής των καρκίνων. Κοιτάξτε εδώ λοιπόν, ο HPV θεωρήθηκε είναι λίγο μια παλιά διαφάνεια αυτή, θεωρήθηκε ότι είναι το 100% στον καρκίνο του τραχύλου, το 12% βλέπετε εδώ τότε στον στοματοφάριγγα, το 90% στον προκτό, μόνο το 3% εδώ, στο πέος το 40%. Σας πληροφορώ ότι τα νούμερα μόνο μεγαλώνουν, δεν μικραίνει κανένα νούμερο. Μόνο μεγαλώνουν. Και αν εμβολιαστούν όλα αυτά θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Η οικονομική παράμετρος είναι πολύ σημαντική. Εδώ φαίνεται το πώς θα είναι το κόστος αν εμβολιάσουμε και τους άντρες. Δεν έχουμε χρόνο να μπούμε σε λεπτομέρειες. Τελειώνω με αυτό. Υπάρχει μια τεράστια ασάφεια και σύγχυση στον κόσμο σχετικά με τον ιό αυτόν, σχετικά με το τι προκαλεί, πότε το προκαλεί, σε ποιον, σε ποιους κλπ. Οι παιδίατροι διστάζουν να μιλήσουν στους γονείς για το εμβόλιο, θεωρούν ότι ένα παιδάκι δεν πρέπει να εμβολιαστεί για μια σεξουαλική δραστηριότητα που θα έχει μετά, από, ξέρω εγώ, 5-10 χρόνια. Το καρτούν το βλέπετε εδώ πέρα, οι γονείς δεν πήραν χαμπάρι ότι η κόρη τους σχεδόν έχει φτάσει στο τελικό στάδιο και φοβούνται μήπως έχει σεξουαλικές σχέσεις. Η κόρη πεθαίνει όπου να είναι από τον καρκίνο τραχύλου μήτρας, που οφείλεται ακριβώς στη μετάδοση του ιού λόγω των σεξουαλικών σχέσεων. Πιστεύω ότι και οι ουρολόγοι, όπως και οι γυναικολόγοι, όπως και οι παιδίατροι, όπως και οι άλλες ειδικότητες, πρέπει να ενημερωθούμε όλοι πάνω στο θέμα αυτό και να μπορούμε να δώσουμε οδηγίες, συμβουλές και να απαντούμε σε ερωτήσεις των γονέων και των ασθενών. Ζητώ συγγνώμη αν καθυστέρησα.